Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή όταν ο Αναστάσιος Νεράτζης, κατά την ομιλία του για τον προϋπολογισμό, αναφέρθηκε στη μικρασιατική καταστροφή και στην επίμαχη φράση περί συνωστισμού στο λιμάνι της Σμύρνης, που υπήρχε στο βιβλίο ιστορίας το οποίο είχε γράψει η σημερινή βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαρία Ρεπούση, λίγο πριν αποσυρθεί. Είναι χαλεπότερες οι συνθήκες και από τον καιρό της μικρασιατικής καταστροφής. Εκεί που 1,5 εκατομμύριο Έλληνες καθημαγμένοι και προδομένοι δήθεν συνοστίστηκαν στην παραλία της Σμύρνης. Ακούσαμε και αυτό. Εδώς, όχι εδώ, εδώς και τώρα. Η κυρία Ρεπούση απάντησε στον κύριο Νεράτζη κάνοντας λόγο για μαθήματα πατριδοκαπηλείας και λαϊκισμού και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για εθνικιστικές κορώνες που συναγωνίζονται εκείνες της Χρυσής Αυγής. Είναι στην πραγματικότητα μαθήματα πατριδοκαπηλείας και λαϊκισμού που επενδύουν στα φοβικά αισθήματα που έχει μερίδα των πολιτών, καλλιεργώντας ό,τι πιο συντηρητικό και οπισθοδρομικό. Και καλά όταν αυτό γίνεται από τους Χρυσαυγίτες ή όσους τους συναχωνίζονται στις εθνικιστικές κορώνες, ζηλεύοντας τη δημοσκοπική τους άνοδο. Να το κάνουν όμως και οι βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης και μάλιστα αυτοί που προσβλέπουν κατά τα λεγόμενά τους σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος είναι τουλάχιστον αντιφατικό. Στο συνωστισμό επενδύει σήμερα η Χρυσή Αυγή. Όσο συνωστίζεστε μαζί τους αυτή τη λογική, δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να τους ενισχύετε. Η ομιλία της Μαρίας Ρεπούση πυροδότησε σχόλια από τα έδρανα της Βουλής, ενώ ακολούθησαν έντονοι διάλογοι. Το θέμα δεν είναι αν έχει κανείς μια προοδευτική ή μια συντηρητική αντίληψη για τα ιστορικά γεγονότα. Το θέμα είναι αν η μεθοδολογική και επιστημονική του προσέγγιση είναι επαρκής και ακριβής και η τεκμηρίωσή του είναι τέτοια ώστε να αποδίδει σωστά τα ιστορικά γεγονότα. Και λυπάμαι να το πω ότι πέραν από τα αριστερά και τα δεξιά η καταγραφή των επίμαχων γεγονότων από την κυρία Ρεπούση είναι απλά λανθασμένη. Είναι κακή ιστορία. Είναι τσαπατσούλικη ιστορία. Δεν ανέχομαι να ακούω τέτοιες αηδίες μέσα στην Ελληνική Βουλή. Και δεν γνωρίζει η κυρία Ρεπούση ούτε καν την τουρκική αντιεθνική αριστερή ιστοριογραφία, η οποία χωρίς κανένα ταμπού καταγγέλει ανοιχτά τον Κεμάλ Ατατούρκ, όπου μετά την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων έπνιξε στο αίμα τα παράλια της Μικράς Ασίας. Κυρία Ρεπούση, δεν έχουμε και δεν έχετε καμία ανάγκη να συγκαλύπτουμε τα εγκλήματα των Τούρκων.